Συνεχίζουμε με τις αναλύσεις μας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο των Συνδικανιστών Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Χατζαναγνώστου. Κύριε Χατζαναγνώστου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σκέβα. Είχατε συναντήσει στην Αθήνα. Για πείτε μας, ποιες ήταν αυτές και ποια ήταν η απόρριά τους, ποια τα αποτελέσματα. Οι συναντήσεις έγιναν και με τον κύριο Στουρνάρα, δύο στον αριθμό, μία την προηγούμενη Παρασκευή και μία την περασμένη Δευτέρα. Ήταν άκαρπες. Άκαρπες εννοώντας. Άκαρπες, γιατί ο κύριος Στουρνάρας μας αντιμετώπισε για μας απαξιωτικά και σκιότατα με προελειμμένες αποφάσεις. Θα σας κόψουμε αυτά και πρέπει να κάνετε το πατριωτικό σας καθήκον. Ποιος, ο κύριος Στουρνάρας, λέει σε εμάς να κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον, αν είναι δυνατόν. Ο δολοφόνος με το χαμόγελο, γιατί έτσι μας παρουσιάστηκε. Όλο χαμόγελα και όλο γλύκες. Και τελικά μας είπε τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει. Εμείς είπαμε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτή τη βάση και οι εκπρόσωποι μας σηκωθήκαμε και αποχωρήσαμε από εκεί. Και αυτό που σας είπε, κύριε Χατζαναγνώστου, ποιο ήταν, ότι θα κάνει τι. Ότι θα πρέπει να έχουμε, να περιμένουμε μείωση της τάξης των 6 με 7,5% από μία εβδόμου αναδρομικά του 12 και άλλο ένα κονδύλιο 200 τόσων εκατομμυρίων από μία πρώτη του 13. Του 4 δηλαδή να έρθουμε στο 12%, να εξωφαρίσουμε το 12% που έγινε, που ψηφίστηκε στο μνημόνιο του Φεβρουάριο. Με τα νυχτερινά σας, κύριε Χατζαναγνώστου, τι θα γίνει, γιατί μας το ρωτήσανε και εμάς πολύ. Τα νυχτερινά, για να γίνει σωστή πληροφόρηση στους συναδέλφους. Στα νυχτερινά, ο κύριος Δένγιας, μετά την πίεση μας με την παρουσία μας στην Κεσαριανή κατά την έξοδο των δημιουργών των ΜΑΤ για να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη, και την πίεση που ασκήσαμε, ο κύριος Δένγιας είπε ότι το αίτημα για την χρηματοδότηση, την επιπλέον δαπάνη για την κάλυψη των νυχτερινών των μηνών Αυγούστου έως και Δεκεμβρίου 2012, γιατί είχε καλυφθεί η δαπάνη, θα κάνουμε ξανά το αίτημα, θα μεσολαβήσει εκείνος τον κύριο Πρωθυπουργό, ώστε ο κύριος Πρωθυπουργός να δώσει τη λύση. Εμείς αναμένουμε, ο κύριος Αρχηγός δεσμεύτηκε παρουσία των ομοσπονδιών, της Ομοσπονδίας και των συνδικαλιστών συναδέλφων της Αττικής, ότι θα κάνει και έγραφη διαταγή, εάν δεν πληρωνόμαστε νυχτερινά, να μην εκτελούμε. Βέβαια αυτό ακούγεται λίγο φεδρό από κάτι την άποψή μας, γιατί είναι δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά φανταστείτε τώρα εμάς να μας ζητήσουν να προσφέρουμε την εργασία μας, αμυστή, νυχτερινή εργασία, η οποία η αμοιβή της, έτσι για να πληροφορηθεί ο κόσμος, είναι 2,93 ευρώ μεικτά από το 2000. Και τι, κύριε Χατζαναγνώστου, τι σκέφτεστε να κάνετε λοιπόν, αν συνεχίσει εμείς η κεντρική ηγεσία να έχει αυτή τη θέση. Εμείς αγώνες μας, δεν πρόκειται να υποστήλουμε τη σημαία. Αυτή είναι η απόφαση που έχουμε πάρει, μέχρι, αγώνας μέχρι εσχάτου. Και να σας πω κάτι, κύριε Σκέβα, και πιστεύω ότι αυτό θα συμφωνήσουν όλοι. Όταν αγωνίζεσαι, μπορεί να χάσεις ή θα χάσεις κάτι. Όταν δεν αγωνίζεσαι, ήδη έχεις χάσει. Και κάτι τελευταίο, κύριε Χατζαναγνώστου, μάθαμε ότι είχατε και ένα πολύ ιδιαίτερο πανό κάτω στην Αθήνα. Και στην Αθήνα το είχαμε, το οποίο έκανε εντύπωση. Το πρωί στη Θεσσαλονίκη, και από ό,τι ξέρω, πληροφορήθηκα από το δελτίο του καναλιού Μέγα, έγινε ειδική αναφορά στο πανό το δικό μας, της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, το οποίο ήταν πολύ πολύ απλό και κατανοητό λέγοντας την αλήθεια. Ληστεία εσείς, λευκή απεργία εμείς. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Προφανώς και θα είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, στις δύσκολες περιπτώσεις, δεν το συζητάμε. Δεν θα αφήσουμε να κινδυνεύει η ζωή καθενός συμπολίτη μας, αλλά δεν μπορούμε κι εμείς να κινδυνεύουμε για ψηλού πίδημα. Και ονοών νοήτο. Κύριε Χατζαναγνώστου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.